Σε αυτό το τμήμα θα δημιουργήσουμε την κίνηση τη κάμερα μέσα από το φακό του iPhone, εξ ολοκλήρου στο Black Magic Fusion. Όπω και στο προηγούμενο κομμάτι, στο Blender, έτσι και αυτό δεν είναι για αρχάριου. Προποθέτει ότι γνωρίζετε ήδη τα βασικά του Fusion. Αρχικά δημιούργησα και αυτή τη σκηνή στο Blender, αλλά το rendering ήταν υπερβολικά αργό και δεν βγήκε και όπω το ήθελα. Χρησιμοποιώντα τι 3D δυνατότητε του Fusion, θα έχουμε πολύ περισσότερο έλεγχο στο τελικό αποτέλεσμα. Ανοίξτε λοιπόν το Fusion και ξεκινάμε. Ξεκινήσω στο Fusion με το να φτιάξω ένα βασικό setup. Χρειάζομαι ένα Shape 3D. Θα βάλουμε ένα Merge 3D για να ενώσουμε όλα τα shapes εκεί πέρα και ένα Renderer το οποίο θα κάνει render το 3D model σε 2D. Και βλέπουμε στα Viewers ότι υπάρχει τώρα ένα 3D model και το 2D στο δεξί Viewer. Και πάμε λίγο να φτιάξουμε τα Shapes. Θα χρειαστούμε μία σφαίρα την οποία θα... θα, φτιάξω λίγο το transform, ειδικά το scale, θα συμπιέσω τον, το z άξονα ώστε να μοιάζει περίπου με element φακού, κάπως έτσι. Θέλει ακόμη περισσότερο στο ζήτα. Κάπου εδώ. Νομίζω είναι καλά. Ωραία, το βάλουμε στη θέση του. Και να το δω λίγο από όλες τις πλευρές. Ίσως λίγο ακόμη. Ωραία, πάμε να κλεινοποιήσουμε λίγο το shape για να κάνουμε περισσότερα elements. Θα τα ενώσω όλα πάνω στο Merge 3D. Άλλο ένα copy. Το ενώσω και αυτό στο Merge. Και χρησιμοποιώντας απλά το transform θα τα βάλω στη θέση τους. Ε, κάποια θα είναι πιο πίσω από κάποια άλλα. Και οι αποστάσεις μεταξύ τους θα είναι, δεν θα είναι ίδιες. Θα φτιάξω λίγο το transform, κάποια elements να είναι λίγο μεγαλύτερα από κάποια άλλα επίσης. Κάπως κάπου εκεί. Και αυτό ίσως να το κάνω λίγο πιο μικρό. 0,7 και λίγο πιο μικρό στο ζήτα και αυτό θα βοηθήσει λίγο με το βάθος όταν κινούμαστε μέσα στο φακό. Ωραία. Θα σετάρω λίγο και την κάμερα. Από τώρα θα ενώσω και την κάμερα πάνω στο Merch και τη βλέπουμε ήδη στο Viewport. Θα τη σύρω λίγο πιο πίσω. Ωραία. Και να φτιάξω λίγο το Viewer εδώ για να βλέπουμε τι γίνεται μέσα από την κάμερα. Το επόμενο βήμα είναι να φτιάξω το shading και θα χρησιμοποιήσω ένα Wart shader. Uh, δεν υπάρχει ιδιαίτερο λόγος γι' αυτό. Το Wart είναι κυρίως για anisotropic shading. Αλλά... γιατί όχι. Θα χρειαστεί ένα reflect για να φτιάξω τα reflections. Και... θα πάρω ένα HDRI. Um, HDRIs μπορείτε να βρείτε στο HDRI Heaven. Είναι δωρεάν, μπορεί να κατεβάσει το οποιοδήποτε. Σχεδόν τα περισσότερα θα σα κάνουν την ίδια δουλειά με αυτό που έχω επιλέξει εγώ, το οποίο είναι απλά ένα studio HDRI. Θα στάρω λίγο το frame rate του project, οπότε πάμε για 40 frames σε αυτή την περίπτωση για την κίνηση του φακού. Και για να δούμε λίγο το HDRI. Είναι απλά μερικά softboxes σε ένα γκρίζο background. Ωραία. Θα βάλω θα συνδέσω το HDRI στο Reflect και με Alt θα το βάλω στο Reflect Color Material και θα συνδέσω επίσης το Reflect πάνω στα Shapes ώστε τα Shapes να αρχίσουν να δείχνουν το Reflection. Θα κατεβάσω το Pasty στο Word για να μην φαίνεται το Diffuse, απλά μόνο το Reflection και θα χρειαστώ επίσης ένα Sphere Map γιατί το HDRI πρέπει να γίνει Map γύρω από μία σφαίρα και το Sphere Map θα είναι συνδεμένο στο Reflect. Θα αλλάξω λίγο τα settings uh, στο Reflect για να φαίνεται λίγο το shading και θα πειράξω και λίγο τα settings του Sphere Map. Ειδικά με το Rotation μπορούμε να δούμε τα reflections στο HDRI από διαφορετικές θέσεις. Μπορούμε να το περιστρέψουμε στου τρει άξονε. Και η όλη διαδικασία είναι λίγο fine tuning. Θα πηγαίνω μπρο και πίσω στο να αλλάζω ρυθμίσει στο Sphere Map, στο Reflection, στο Word, μέχρι το Shading να είναι όπω περίπου το θέλω. Τώρα θα ξεκινήσω να φτιάχνω λίγο το Refraction και θα χρησιμοποιήσω πάλι ένα ε, Reflect. Και στο Reflect θα συνδέσω απλά ένα PNG το οποίο είναι το εσωτερικό του sensor του iPhone δεν θα συμβάλλει πολύ στο αποτέλεσμα. Θα απλά θα φαίνονται κάποια refractions και αυτά δεν θα έχουν πολύ λεπτομέρεια. Οπότε, ό,τι εικόνα και να επιλέξετε στο τέλο, πιθανότατα το αποτέλεσμα θα είναι πολύ κοντινό σε αυτό που θα βγει εδώ πέρα. Οπότε πάλι θα χρειαστούμε ένα σφύρμα για το Refraction, θα το συνδέσω αυτή τη φορά στο Refraction Tint Material του Reflect Node και θα χρειαστούμε ένα material merge για να συνδέσουμε τα δύο reflections μαζί. Οπότε πάμε λίγο να κάνω λίγο χώρο. Θα βάλω το refract στην πάνω πλευρά και είναι σημαντικό να φτιάχνουμε το flow να φαίνεται σωστά γιατί θα μας βοηθήσει αργότερα ειδικά αν γίνει πολύ περίπλοκο θα υπάρχει μια λογική εξήγηση το πόσο όλα τα nodes είναι οργανωμένα. Οπότε το Refract και το Reflect τώρα συνδέονται στο Material Merge και μέσω του Material Merge μπορώ να τα μιξάρω μεταξύ τους ε, με το Blend. Και θα αφήσω το Blend στο Refraction για να το σετάρω λίγο. Θα παίξω λίγο με τα settings του Node όπως το Refractive Index. Και πάμε να φτιάξουμε λίγο το, την εικόνα που κάνουμε fit στο Refraction. Θα την θολώσω λίγο γιατί είναι πολύ sharp και θα βάλω και ένα color corrector για να την κάνω λίγο να φτιάξω λίγο το γκάμα και το gain οπότε πάμε στο color corrector και μπορούμε από εδώ να ρυθμίσουμε το gain, το γκάμα κλπ και, και πάμε πάλι να φτιάξουμε το rotation του node μέχρι να πάρουμε αντανακλάσεις οι οποίες είναι κάπως πιο εντυπωσιακές κάπου εκεί ίσως Και θα χρειαστεί να φτιάξω λίγο τα settings, τα shapes, γιατί έχουν πολύ λίγα subdivisions. Οπότε πάμε να βάλουμε 64 subdivisions για height και width. Ωραία. 64, 64. Και ας κάνω ακόμη λίγο χώρο. Και τώρα θα φτιάξω πάλι το Material Merge, το Blend, ώστε να είναι μία μίξη του Refraction που μόλις έταλαμε, με το Reflection που είχαμε σετάρει λίγο πιο πριν. Από εδώ και θα αλλάξω λίγο το format που δουλεύω σε 32-bit χρώμα γιατί με 8-bit τα reflection και τα refractions κάποιε φορέ δεν είναι όπω πρέπει. Ε, πάμε πίσω στο merge να δω τι γίνεται λίγο εδώ. Ωραία, θα χρειαστούμε ένα soft clip. Και το τι κάνει το soft clip είναι ότι όταν το object δηλαδή το συγκεκριμένο shape πλησιάσει κοντά στην κάμερα θα αρχίσει να κάνει ε, fade ώστε να μην περάσει η κάμερα μέσα από το shape και το αποτέλεσμα φανεί κάπως περίεργο. Θα αλλάξω λίγο το transparency distance σε δύο για όλα τα notes και βασικά όταν είμαστε κοντά στο object θα αρχίσει να εξαφανίζεται όπως εδώ και θα βοηθήσει στο να κάνει το transition πιο ομαλό όταν περνάει η κάμερα μέσα από το φακό. Ωραία, πάμε να βάλουμε ένα background για να βλέπουμε λίγο καλύτερα το πώς είναι οι αντανακλάσει και θα το μιξάρω απλά με ένα merge με το in inexodo του renderer. Ωραία. Απλά ένα μαύρο background, δεν χρειάζεται τίποτα ιδιαίτερο σε αυτή την περίπτωση. Ωραία, και εδώ φαίνεται λίγο καλύτερα, πιο καθαρά το πώς θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Okay. Είναι ώρα να φτιάξουμε το animation για την κάμερα και απλά θα φτιάξω keyframes. Το πρώτο keyframe θα είναι αρκετά πίσω από το φακό και το επόμενο θα είναι αμέσως μόλις περάσει το τελευταίο element κάπου εκεί. Οπότε έχουμε το animation τώρα και κάπως έτσι θα φαίνεται η κίνηση της κάμερας και στο Reflect θα δούμε ότι είναι πολύ sharp και θα χρειαστεί να το θολώσω λίγο όποτε θα βάλω ένα blur και θα ανεβάσω λίγο κάπου στο 7.9 και θα βάλω και ένα Color Corrector όπως και στο Refraction και θα κάνω την ίδια διαδικασία βασικά θα φτιάξω λίγο τα χρώματα όπως τα θέλω και ίσως να ρίξω το Saturation γιατί τα αντανακλάσεις του μπλε και του ε, πορτοκαλί υποθέτω είναι πολύ έντονες Πάμε, κάπου εκεί. Ωραία, πολύ καλύτερο για να δούμε λίγο πάλι το animation. Τέλεια, πάμε λίγο να δούμε τα render settings. Και lighting δεν χρειαζόμαστε γιατί απλά έχουμε reflections και refractions. Οπότε το image output είναι μια χαρά. Θα δούμε λίγο με Motion Blur προσθένεται και θα κάνει την κίνηση λίγο πιο ρεαλιστική. Η ποιότητα βέβαια είναι πολύ χαμηλή στο Default. Θα το βάλω στο 8. Αλλά θα είναι πάρα πολύ αργό και καλύτερα μάλλον να το απενεργοποιήσω ώστε να μπορούσαμε να δουλέψουμε πρώτα. Και θα το ενεργοποιήσουμε πάλι στο τέλος όταν είμαστε έτοιμοι για rendering. Ωραία, ας βάλω ένα Channel Shifter και τι είναι το Channel Shifter. Βασικά είναι ένα εφέ που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Resolve. Είναι της Crocodile, Οπότε πηγαίνετε κατεβάστε τα Crocodile Effects. Είναι δωρεάν και είναι απίστευτα. Είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κατεβάσεις δωρεάν για το Fusion. Και το Channel Shifter απλά αλλάζει το RGB κανάλι και μπορεί να μετακινήσουμε το κέντρο του καναλιού σε διαφορετικό σημείο για να κάνουμε ένα diffraction effect το οποίο θα μας δώσει πιο ρεαλιστικό αποτέλεσμα. Οπότε θα μετακινήσω το blue ίσω λίγο από αυτή την πλευρά. Και μπορεί να θολώσει και κάθε καναλιό. Οπότε θα δείτε πόσο πιο ωραίο γίνεται. Όταν ανεβάσω λίγο το Blur για το RGB ξεχωριστά. Και με το master μπορώ να κοντρολάρω το εφέ. Πόσο πολύ θα είναι. Τη μίξη του εφέ βασικά. Θα τροποποιήσω το κέντρο στα, στο red για να μπαλαντσάρει κάπω καλύτερα όταν το εφέ δεν είναι ενεργοποιημένο και μάλλον θα χρειαστεί να πάει από την άλλη πλευρά. Οπότε θα βάλω το red κάπου εκεί. Πάμε πάλι να δούμε. Ναι, κάπου εκεί είναι καλύτερα. Και το εφέ είναι τώρα πολύ καλύτερα μπαλανσαρισμένο. Οπότε πάμε να το κάνουμε λίγο animate. Γιατί στην αρχή δεν θέλω να υπάρχει το εφέ και όσο πλησιάζει η κάμερα στο βακό θα θέλω να γίνεται πιο έντονο. Οπότε θα κάνω ένα keyframe στο πρώτο καρέ θα είναι στο 0 και στο τελευταίο καρέ θα είναι full στο 1. Και έχω κάνει disable το viewer γιατί τα Crocodile σε Mac με M1 είναι λίγο unstable. Αν είστε σε Windows δεν θα έχετε πρόβλημα. Μπορείτε να έχετε ανοιχτό το Viewer. Εγώ το έχω κάνει Disable για να μην κάνει crash το Fusion. Και έτσι θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Όπω βλέπουμε το FHIR αρχίζει και γίνεται πιο έντονο όσο η κάμερα είναι πιο κοντά στο φακό. Τέλεια. Μου αρέσει πάρα πολύ έτσι. Με τη συμπίεση του YouTube είναι λίγο δύσκολο να δούμε το αποτέλεσμα, αλλά όταν το δείτε στο δικό σας πιστή, στη δική σας οθόνη θα είναι πολύ πιο εντυπωσιακό. Φτιάξω επίσης λίγο το blur εδώ πέρα γιατί θέλω λίγο περισσότερο. Πάμε πάλι να δούμε το animation. Μια χαρά. Ωραία, καιρός να ενεργοποιήσω το motion blur. Γιατί νομίζω ότι δεν χρειαζόμαστε άλλες αλλαγές ίσως λίγο color correction πριν το στείλουμε για render και πάμε πίσω σε ένα frame το οποίο είναι καλύτερο δείχμα για να κάνουμε color correction και θα παίξω πάλι με το gain, το gamma μέχρι να πάρω το exposure που θέλω και ίσως τα reflection πάλι και ναι όπως είπα η διαδικασία είναι λίγο μπρος πίσω φτιάξει λίγο το reflection να έρθουν τα χρώματα κάπου εκεί που τα θέλω, φτιάξει λίγο το Refraction, color, color Correct το Reflection, Color Correct το Refraction, Color Correct το τελικό αποτέλεσμα και αυτό είναι ο έλεγχος που έλεγα, που δεν μπορείς να έχεις εύκολα στο Blender. Ε, με το Fusion να είναι πολύ πιο γρήγορο για τέτοιου είδους περιπτώσεις, για κάποια πολύ απλά 3D animations. Μπορείς να πάρεις ένα καλό αποτέλεσμα στο τέλος χωρίς τρελούς χρόνους rendering. Και αυτό είναι το τελικό animation. το FA είναι όπω το θέλουμε, το Diffraction. Το μόνο που μένει είναι να κάνω renders στο Fusion. Και αυτό ήταν. Στο τρίτο κομμάτι θα δούμε πώς να κάνουμε το transition από τον αισθητήρα στο A-Roll χρησιμοποιώντας πάλι Fusion. Οπότε κάντε τώρα subscribe στο κανάλι για να πάρετε ειδοποίηση όταν ανέβει. Χαιρετώ!